την απαρχή των πρωτογεννημάτων, όπως λέμε, και ταυτόχρονα ετελεί το σε ανάμνηση, σύμφωνα με προφορική παράδοση των Ιουδαίων, της παραδόσεως του νόμου του Θεού στο Μωυσή, που πιστευόταν ότι έγινε 50 ημέρες μετά την έξοδό τους από τη γη της Αιγύπτου. Η χριστιανική Πεντηκοστή είναι πλέον η εκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Ήρθε ο Παράκλητος, ήρθε το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, ήρθε το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος στον κόσμο για να τελειώσει το έργο που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός άρχισε με την ενανθρώπιση, με την σταυρική του θυσία και με την ένδοξη Ανάσταση. Και αν ήταν σπουδαίος ο Μωσαϊκός νόμος, που και γι' αυτό γινόταν, όπως είπαμε, η Πεντηκοστή Ιουδαϊκή, σπουδαιότερη η βεβαίωση και η εγκαθίδρυση του Ευαγγελίου. Έχουμε λοιπόν την Πεντηκοστή τη Χριστιανική, και μάλιστα έγινε την ίδια ημέρα με την Ιουδαϊκή Πεντηκοστή, και για έναν πρακτικό επίσης λόγο. Ο Ιησούς σταυρώθηκε παραμονές του Ιουδαϊκού Πάσχα. Τότε είχαν δει την σταύρωσή του, τη σύλληψή του, τη σταύρωσή του και τη σταύρωσή του εκατοντάδες χιλιάδες Ιουδαίοι. Έπρεπε λοιπόν να είναι μια μεγάλη ημέρα των Ιουδαίων, ούτως ώστε να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες του γεγονότος της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και της εκπληρώσεως της προφητείας του Θεού που υπάρχει στον προφήτη Ιωήλ, ότι δηλαδή ο Θεός Πατέρας τις έσχατες ημέρες θα έστελνε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και οι πιστοί θα λάμβαναν από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όπως ακούσαμε σήμερα στη Θεία Λειτουργία, στην Ευαγγελική Περικοπή που αναγνώστηκε, ο Κύριος μας διακήρυξε ότι δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο στον κόσμο, γιατί δεν εδοξάστη ακόμη ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή ακόμη δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα, είπε ο Κύριος, επειδή δεν εδοξάστη ο Υιός, και δόξα εδώ ο Κύριος εννοούσε τη σταύρωσή του. Έπρεπε λοιπόν να δοξαστεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να αναστηθεί, να αναλυφθεί στους ουρανούς και την ημέρα της Πεντηκοστής να πέμψει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Και το Άγιο Πνεύμα να έρθει, να ιδρύσει την Εκκλησία, την αποθήκη στην οποία συνάγεται ο Σύτος, ο ευλογημένος πνευματικός καρπός, η γη της Βασιλείας, η συνειδητή χριστιανή Ορθόδοξη διαμέσου όλων των αιώνων. Από πού ήρθε, αγαπητοί τηλεθεατές, το Άγιο Πνεύμα? Από τον ουρανό ήρθε. Όπως ο Κύριος μας είναι η Ανατολή εξ ύψους, έτσι από τον ουρανό ήρθε και το Πανάγιο Πνεύμα. Πώς ήρθε? Ήρθε σαν βοή σφοδρού ανέμου. Και αυτό γιατί? Για να γίνει αμέσως αισθητή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος από όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Έστω και αν οι κακοπροαίρετοι, οι κακορίζοι και άνθρωποι, όπως λέγει ο λαός μας, διέστρεψαν και το χαρακτήρα της επιδημίας του Παναγίου Πνεύματος. Και ήρθε άφνο, λέγει η Γραφή, ξαφνικά, γιατί το ευνίδιο διαγείρει και καταπλήσει την προσοχή του ανθρώπου. Όπως εξέφνης ήρθε ο Μεσσίας, σύμφωνα με την προφητεία του Μαλαχία, ήρθε ο Μεσσίας στο ναό. Και ήρθε μέσα στο υπερό που ήταν οι 120 περίπου μαθητές, οι Απόστολοι και οι άλλοι μαθητές, η Παναγία μας και άλλοι μαθητές, στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Ήρθε με μορφή πυρός. Γιατί? Για να διδάξει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο όλος Θεός. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ασυνείδητη ενεργός δύναμη, όπως διακηρύσουν πεπλανημένα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί σύμφωνα με την Αγία Γραφή και με το Δευτερονόμιο αλλά και με την προς Εβραίους επιστολή, Εβραίους 2β κεφάλαιο, ο Θεός είναι πυρ κατά αναλύσκων. Ήρθε με μορφή λοιπόν πυρός για να δάξει ότι είναι όλος Θεός ο Παράκλητος. Αλλά και έχει και συμβολική σημασία. Γιατί το πυρ καίει διάφορα υλικά. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα καίει τις αμαρτίες όσων βέβαια πιστεύουν και έρχονται σε μετάνοια. Αλλά και το πυρ φωτίζει. Όπως το πυρ φωτίζει, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει τις διάνοιες των καλοπροαιρέτων ανθρώπων. Και όπως το πυρ επίσης θερμαίνει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα θερμαίνει τις καρδιές εκείνων που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Ζεστές καρδιές, όχι ψυχρές
ή χλιαρές. Επίσης ξέρουμε ότι μια άλλη ιδιότητα του φωτός, του υλικού φωτός, είναι ότι μπορεί να μας οδηγήσει με την έννοια να δούμε, διαλύσει σκοτάδια, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, στις καρδιές εκείνων οι οποίοι ανήκουν στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι οδηγός. Θα έρθω, εγώ θα φύγω, διακήρυξε ο Κύριος τους μαθητές, αλλά θα έρθει άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σας οδηγήσει σε ολόκληρη την αλήθεια. Οι συνειδητοί χριστιανοί Ορθόδοξοι, που είμαστε μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, έχουμε την πληρότητα της αληθείας. Το Άγιο Πνεύμα δεν αφήνει την Εκκλησία του να πλανηθεί σαν σώμα Κυρίου. Την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια. Έχει 100% την αλήθεια η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν έχει ένα μέρος αλήθεια και ένα μέρος πλάνη, όπως έχουν οι διάφορες άλλες χριστιανικές ή άλλες χριστιανικές ομολογίες. Έτσι μας οδηγεί μέσα σε αυτήν τη ζωή την επίγεια, που ιδιαίτερα σήμερα μας υπάρχει τόσο τρομακτική σύγχυση ιδεών. Υπάρχουν εκατοντάδες αιρέσεις μόνο στην πατρίδα μας. Αναβιώνουν αρχαίες θρησκείες. Ο σατανισμός τον βλέπουμε να προβάλλει με διάφορες μορφές και υπάρχει μια σύγχυση ακόμη και μέσα στο πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ήρθε ο Παράκλητος. Για ποιο λόγο? Όπως προανέφερα, για να τελειώσει το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για να ιδρύσει την αποθήκη που λέγεται Βασιλεία του Θεού επί της Γης, Εκκλησία. Θεός ον καταφύσει το Πανάγιο Πνεύμα να θεοποιήσει τα μέλη της Εκκλησίας, να μας κάνει Υιούς του Θεού κατά χάρη, ούτως ώστε φωτιζόμενοι και εμπνεώμενοι από το Άγιο Πνεύμα να λέμε ως παιδιά κατά χάρη το Πάτερ ημών, αλλά και να μας κάνει Θεούς κατά χάρη. Μας θεώνει με το βάπτισμα με το οποίο αναγεννόμεθα, με το χρίσμα που λαμβάνουμε χαρίσματα, με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως που αφέονται οι αμαρτίες μας, κυρίως με τη Θεία Ευχαριστία όπου γινόμεθα λαμβάνοντας αληθινά σώμα και αίμα Κυρίου, κοινωνούμε τον ακτής των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας ερμηνεύοντας διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής. Και μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού είστε και το Πνεύμα του Θεού ενοικιένει μην. Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός, κατοικία του Θεού? Και γιατί είμαστε ναός, κατοικία του Θεού? Γιατί κατοικεί μέσα μας ο Θεός που είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αγαπητοί τηλεθέτες, θέτουμε ένα ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα βέβαια θα είναι ντροπή κανείς να το θέτει και νιώθει δυσάρεστο συνέστημα όταν θέτει αυτό το ερώτημα. Ποιο είναι? Τι είναι το Άγιο Πνεύμα? Δυστυχώς, ύστερα από 20 αιώνες χριστιανικής πίστεως και μάλιστα στην Ελλάδα, στη χώρα των Αγίων και των Μαρτύρων, στη χώρα που ήρθαν οι περισσότεροι των Αποστόλων και κήρυξαν, στη χώρα μας που οι πατέρες μας, οι προγονείς μας ενεκολπώθησαν το Ευαγγέλιο, απέπτυσαν την ειδωλολατρία, την απέρριψαν και πρόσφεραν όχι μόνο τη γλώσσα στην οποία γράφτηκε δια χειρός των Αποστόλων υπό του Αγίου Πνεύματος η Καινή Διαθήκη, αλλά έδωσαν και εκατομμύρια μάρτυρες δώσαμε εμείς οι Έλληνες. Στην πατρίδα μας, και όταν λέμε πατρίδα μας δεν εννοούμε τον ελλαδικό εδώ χώρο, τότε η πατρίδα μας είχε όλη τη Μικρασία, στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκεί οι 7 Οικουμενικές Σύνοδες έγιναν και στη γλώσσα την ελληνική συνετάγη το πιστεύω στην Αγία και Ομοίωση και Δέρετο Τριάδα και όλες οι μεγάλες αλήθειες που εκφράζονται μέσα στην Αγία Γραφή. Και λέω ότι είναι ντροπή και νιώθει κανείς δυσάρεστο συνέστημα να θέτει το ερώτημα τι είναι το Άγιο Πνεύμα, γιατί δυστυχώς στις ημέρες μας, ημέρες μεγάλης συγχύσεως και μεγάλης πλάνης, ακόμη και χριστιανοί Ορθόδοξοι, βαπτισμένοι στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, έχουν άγνοια ή λανθασμένη πεποίθηση για το τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Εάν ρωτούσαμε έναν Ιωδαίο τι είναι το Άγιο Πνεύμα, θα μας απαντούσε ότι είναι η δύναμη του Γιαχβέ. Εάν ρωτούσαμε έναν Μωμεθανό, αναφέρομαι σε πιστούς μονοθεϊστικών θρησκειών, θα μας απαντούσε ότι εδώ θα μπερδευόταν, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν τελικά το Κοράνιο, άλλοτε λέει ότι είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, άλλοτε λέει ότι είναι η δύναμη του Θεού. Το ίδιο ρωτήσαμε ένα ψευδομάρτυρο του Ιεχωβά, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, θα μας απαντούσε ότι είναι η ενεργός
η ασυνείδητη δύναμη του Ιεχωβά. Αλλά όχι, προς Θεού, αγαπητοί τηλεθέτε, όλα αυτά είναι μεγάλες πλάνες, αλλά και ασέβειες προς τον παράκλητο. Γιατί και όπως η λέξη παράκλητος λέγει, σημαίνει, τι σημαίνει παράκλητος? Σημαίνει συνήγορος, παρηγορητής. Είναι ποτέ δυνατόν να μην είναι πρόσωπο ένας ο οποίος συνηγορεί περί μόνη? Τι συνηγορία θα κάνει αν δεν είναι πρόσωπο? Και ένας ο οποίος μας παρηγορεί. Ασφαλώς μια νεκρή δύναμη δεν μπορεί να μας παρηγορήσει, ούτε να συνηγορήσει περί μόνη. Τι είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα είναι μία από τις τρεις ύψιστες προσωπικότητες μέσα σε όλο τον πνευματικό και υλικό κόσμο. Είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητος. Είναι ο όλος Θεός. Γιατί το κάθε πρόσωπο της θεότητος, δηλαδή ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι τρεις ξεχωριστοί θεοί, γιατί έχουν από κοινού την ουσία. Η ουσία είναι ομοούσιος, είναι ίδια και αδιαίρετη. Έτσι, μία ουσία, μία φύση, μία βασιλεία, μία δόξα, μία δύναμη, μία ενέργεια, ένας τρόνος, μία μορφή, αλλά τρεις υποστάσεις, τρία εγώ, τρεις προσωπικότητες, τρία πρόσωπα. Και κάθε πρόσωπο έχει ολόκληρη την ουσία. Γι' αυτό και ο Πατέρας ονομάζεται μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός με άρθρο, ή ο Γιαχβέ, αν το θέλουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως και ο Υιός ονομάζεται ο Θεός με άρθρο, είναι ο Υιός του Θεού σαν πρόσωπο που αιωνίως προαιωνίως γεννάται από τον Θεό Πατέρα, αλλά ταυτόχρονα επειδή έχει όλη τη θεότητα, όλη την ουσία του Θεού, είναι ο Θεός, ο αληθινός Θεός, ο Γιαχβέ. Το ίδιο και το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με πλήθος εδαφείων, χωρίων της Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης, είναι μεν το πνεύμα του Θεού Πατρός, με την έννοια ότι προαιωνίως εκπορεύεται από το Θεό Πατέρα και επαναπαύεται το Υιό, αλλά ταυτόχρονα επειδή έχει όλη τη θεότητα, όλη την ουσία, είναι ο Κυριός μας, ο Θεός μας, ο αληθινός Θεός, ο Γιαχβέ. Πλήθος εδαφείων διακηρύσουν αυτή την αλήθεια. Και συντόμως θα αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα, γιατί στη συνέχεια θα ήθελα να σχολιάσω και ορισμένα γεγονότα επικαιρότητος, τα οποία γνωρίσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Τι θα απαντήσουμε όταν ισχυρίζεται κάποιος, είτε ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, είτε μου αμεθανός αν κάνουμε διάλογο με ένα μουσουλμάνο, είτε με ένα Ιουδαίο, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η δύναμη του Θεού και δεν είναι προσωπικότητα? Μέσα στην Αγία Γραφή σαφώς διακρίνεται το Άγιο Πνεύμα από τη δύναμη του Θεού. Δηλαδή, άλλο το Άγιο Πνεύμα και άλλο η δύναμη του Θεού. Όσοι αγαπητοί τηλεθέτες έχετε μπροστά σας την Αγία Γραφή, ανοίξτε στο βιβλίο των Πράξεων, γιώτα κεφάλαιο, στίχο 38. Τι λέγει εκεί ο Απόστολος? Τον Ιησού τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Δηλαδή, ο Θεός τον Ιησούν ως άνθρωπον τον κατέστησε Μεσσία, τον εχειροτώνησε, είναι η εικόνα από την Παλαιά Διαθήκη. Με τι? Με δύο πράγματα για να γίνει Μεσσίας, να γίνει Χριστός, να χρηστεί: με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Άρα λοιπόν, άλλο το Άγιο Πνεύμα και άλλο η δύναμη του Θεού. Είπαμε, ο Θεός τον κατέστησε Μεσσία. Δεν ταυτίζεται το Άγιο Πνεύμα με τη δύναμη του Θεού. Διακρίνεται. Το Άγιο Πνεύμα έχει δύναμη, όπως θα δούμε, αλλά δεν είναι δύναμης απρόσωπη. Επίσης, διαβάζω από το Ρωμαίος για τα ε 19 τα εξής. Καλό θα ήταν να τα ανοίξετε. Ρωμαίος για τα ε 19. Διαβάζω από το κείμενο. Εν δυνάμει σημείων και τεράτων, εν δυνάμει πνεύματος Θεού. Ορίστε. Εδώ μας μιλάει καθαρά ότι τα σημεία, τα τέρατα, δηλαδή τα θαύματα τα οποία γεννώνται, έγιναν με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα έχει δύναμη, αλλά δεν είναι δύναμη. Προσέξτε. Το δε αξιοπρόσεκτο ποιο είναι, αγαπητοί τηλεθέτε? Ότι μέσα στην Αγία Γραφή και ο Πατέρας και ο Υιός ονομάζονται δυνάμεις, χωρίς βέβαια να είναι απλά δυνάμεις ασυνείδητες, γιατί σύμφωνα με άλλα χωρία της Γραφής προκύπτει ότι είναι πρόσωπα. Και όμως, ενώ σαφέστατα αυτό το διακρίνει η Γραφή, ότι ο Πατέρας ονομάζεται δύναμης,
ο Υιός ονομάζεται δύναμη, θα τα δούμε. Και πουθενά το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει, για το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει αυτή η φράση, δηλαδή να ονομάζεται δύναμη στο Θεό. Εντούτοις, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι το Άγιο Πνεύμα λέει, είναι η δύναμη στο Ιεχωβά. Γιατί? Γιατί απλούστατα πλήττουν την Αγία Τριάδα, μάχονται λησοδός στην υψίστη αλήθεια της Αγίας Γραφής, ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος, τριαδικός υποστάσεις. Πού λέγει ότι ο Πατέρας είναι δύναμης? Το λέγει στο Ματθαίου K64. Τι είπε ο Χριστός εκεί στο συνέδριο? Ακόμη θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως, στα δεξιά του Πατέρα. Ονομάζεται λοιπόν ο Πατέρας δύναμης. Πολύ βέβαια να είναι δύναμης, αλλά επειδή είναι η υψίστη δύναμη μέσα στο όλο το πνευματικό και υλικό κόσμο, γι' αυτό και ακριβώς ονομάζεται δύναμη. Το ίδιο και ο Ιησούς, Α Κορινθίος Α24. Τι λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Ιησούς Χριστός είναι, ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη, η σοφία και η δύναμη του Θεού. Να, ποιος είναι η δύναμη του Θεού? Ο Υιός είναι. Μόνο που βέβαια ούτε οι ίδιοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά τολμούν να διακηρύξουν ότι ο Υιός δεν είναι πρόσωπο. Εν τούτες, ενώ πουθενά δεν υπάρχει τέτοια έκφραση διατυπωμένη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι δύναμη του Θεού, ας μας τη δείξουν. Ας μας τη δείξουν. Εν τούτες, επαναλαμβάνω, μέσα στην φοβερή και βλάσφημη πλάνη τους, διακηρύσουν ότι είναι δύναμης. Είδαμε όμως ότι άλλο η δύναμη του Θεού και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Επίσης διαβάζω και ένα εδάφιο ακόμα που έχει σχέση, στο οποίο διακρίνεται το Άγιο Πνεύμα από τη δύναμη του Θεού, για να προχωρήσω. Είναι Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο, στίχους 6-7. Επαναλαμβάνω, Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο 6-7. Εν αγνότητη, εν γνώση, πως πρέπει εμείς οι χριστιανοί να ζούμε εδώ στη γη. Εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπεν υποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού. Άλλο λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και άλλο η δύναμη του Θεού. Ο ξέος διακρίνεται το ένα από το άλλο. Δεν ταυτίζεται. Όποιος έχει μάτια καθαρά, μάτια νοός, το βλέπει και δεν παθαίνει πνευματική σύγχυση και πνευματική, και δεν έχει πνευματική μοιοπία. Είπαμε ότι είναι πρόσωπο. Όταν λέμε αγαπητοί τηλεθέτε πρόσωπο, δεν εννοούμε την μορφή. Πρόσωπο εκείνη είναι εκείνο το όν που έχει λογική. Έχει συνέστημα. Έχει βούληση. Έχει εγώ. Έχει δηλαδή συνείδηση της υπάρξεώς του. Έχει αυτά τα πράγματα το Άγιο Πνεύμα? Βεβαίως και τα έχει. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι το Άγιο Πνεύμα έχει λογική? Το αναφέρει στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχο 28. Πράξεις, γιώτα έψινο κεφάλαιο, στίχο 28. Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Είχε γίνει η Αποστολική Σύνοδος, συνεκεντρώσαν οι Απόστολοι, πρεσβείδες της Εκκλησίας, και επιλήφθησαν ως θέματος αν έπρεπε οι χριστιανοί να τρώνε από τα ειδωλόθητα, αν έπρεπε να τρώνε πνιχτά ζώα, αίμα να πίνουν κλπ. Και λέει, εφόσον ακούστηκαν διάφορες απόψεις, στο τέλος ελήφθη η απόφαση. Και λέγει εδώ τώρα, λένε οι Απόστολοι, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Δηλαδή, φάνηκε λογικό στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς, ή αλλιώς να το διατυπώσουμε. Είχε τη γνώμη το Άγιο Πνεύμα, και την ίδια γνώμη βέβαια με το Άγιο Πνεύμα έχουμε και εμείς οι Απόστολοι, κάνετε τούτο, κάνετε το άλλο. Ερωτώ αγαπητοί τηλεθέτε, ο ηλεκτρισμός, τέτοιο παράδειγμα φέρουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, λέει, σαν τον ηλεκτρισμό, λέει, που είναι δύναμη κινητήριος αλλά δεν έχει, λέει, συνείδηση κλπ. Έτσι λέει, είναι το Άγιο Πνεύμα, έτσι λέει η εταιρεία Σκοπιά, η οργάνωση των ψευδομαρτυρών του Ιεχωβά. Ερωτώ εγώ, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα έχει, ότι ο ηλεκτρισμός έχει λογική? Όχι βέβαια, αν κάποιος το ισχυριστεί, καταλαβαίνετε πού ευρίσκεται η θέση του. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα έχει λογική και είναι υψίστη λογική. Και επειδή είναι υψίστη λογική, δημιούργησε όλο τον πνευματικό και υλικό κόσμο και φωτίζει και οδηγεί την Εκκλησία σε ολόκληρη την αλήθεια. Σε ποια εδάφια λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει συνέστημα, ένα άλλο γνώρισμα του προσώπου? Και πρόσωπα είναι οι άνθρωποι, οι άγγελοι, ο Σατανάς, διαστράμενη προσωπικότητα, ο Πατέρας και ο Υιός, ύψιστες προσωπικότητες. Εφεσίους Δέλτα 30. Τι λέγει ο Απόστολος? Μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσης. Μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έχει συνέστημα, αγαπητοί τηλεθέατε. Και εμείς με σοβαρά αμαρτήματα το λυπούμε το Άγιο Πνεύμα.
Είναι ποτέ δυνατόν να λυπήσουμε τον ηλεκτρισμό? Μια συνείδητη νεκρά δύναμη? Ασφαλώς όχι. Θα ήταν τερατώδες να το ισχυριστεί κανείς αυτό το πράγμα. Αλλού, Ρωμαίος ΙΕ, στίχο 30, διαβάζω το εξής που είναι ταυτόχρονα και τριαδολογικό αυτό το χώριο. Ρωμαίος ΙΕ, 30. Παρά σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίζεστε με εν τες προσευχές υπερεμού προς τον Θεό. Σας παρακαλώ, λέει αδελφοί, να προσεύχεστε για μένα με την αγάπη του Αγίου Πνεύματος προς τον Θεό Πατέρα και δια του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα έχει αγάπη, και αγάπη έχουν πρόσωπα. Είναι μια κορυφαία εκδήλωση του συναισθηματικού κόσμου, ευγενέστατη της προσωπικότητας του ανθρώπου, των Αγίων Αγγέλων και κυρίως του Αγίου Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί σε άλλα εδάφη η Γραφή μιλάει για αγάπη του Θεού Πατρός. Η χάρη Β' Κουνθίους, στο τελευταίο κεφάλαιο, Ι' Γ' κεφάλαιο. Η χάρη του Κυρίου Μόνη του Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός. Βλέπετε, όπως έχει αγάπη ο Θεός και Πατέρας, έτσι εδώ λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι έχει αγάπη το Άγιο Πνεύμα. Θα μπορούμε να πούμε ότι αν μας αγαπά ή μας μισεί ο ηλεκτρισμός? Όχι, προς Θεού τέτοια πράγματα. Εάν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν προσωπικότητα, πρόσωπο, πώς ήταν δυνατόν να έχει αγάπη? Το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί τηλεθεατές, έχει βούληση. Πού το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Το λέγει ο ίδιος Απόστολος, Α' Κορινθίους, Ι' κεφάλαιο, Ι' κεφάλαιο, στίχο 11. Τι λέγει? Αναφέρεται πιο μπροστά στα διάφορα χαρίσματα που το Άγιο Πνεύμα μοιράζει στους πιστούς. Σαν να δίνει χάρισμα προφητείας ή αμάτων, να διδάσκει, να κυβερνάει. Και λέγει, ενώ τα χαρίσματα είναι πολλά και ενώ μοιράζονται, στο στίχο 11 λέγει, Α' Κορινθίους για τα Β' 11. Πάντα δε ταύτα όλα δε αυτά τα παραπάνω τα χαρίσματα πανέφερε, ενέργει το ένα και το αυτό πνεύμα διαιρούν ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Όλα αυτά λέει τα μοιράζει στον καθένα ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα, και ενώ αυτά τα χαρίσματα μοιράζονται, το Άγιο Πνεύμα δεν μερίζεται, είναι ένα και το αυτό και τα μοιράζει, τα διαιρεί, τα δίνει στον καθένα όπως βούλεται το Άγιο Πνεύμα, όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα. Έχει βούληση το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι ασυνείδητη δύναμης. Είναι υψίστη προσωπικότητα και από το Άγιο Πνεύμα λάβουμε τα χαρίσματα την ημέρα με την οποία, κατά την οποία χρηστήκαμε, με το μυστήριο του χρίσματος. Όπως βούληση έχει ο Πατέρας, όπως βούληση έχει και ο Υιός. Το Άγιο Πνεύμα ερευνά, λέγει η Γραφή, τα πάντα. Εδώ το ρήμα ερευνώ με την έννοια του γνωρίζω. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας είναι ο Γιαχβέ. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Σύμφωνα δε με, Α' προς Κορινθίους επιστολή, Β' κεφάλαιο, στίχο 10, το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα πάντα. Δηλαδή γνωρίζει τα πάντα. Για να δούμε πού είναι αυτό το σπουδαιότατο εδάφιο. Επαναλαμβάνουμε, Α' Κορινθίους Β' κεφάλαιο, στίχο 10. Ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού. Σε εμάς όλα αυτά τα παραπάνω πανέφερε, τα απεκάλυψε ο Θεός Πατέρας, τα φανέρωσε ο Θεός μέσω του Πνεύματός του. Και το αιτιολογεί στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Το γάρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Διότι, γιατί μας τα απεκάλυψε ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος? Διότι το Άγιο Πνεύμα ερευνά, δηλαδή γνωρίζει τα πάντα, ακόμη και τα βάθη του Θεού. Εδώ προκύπτουν τρεις αλήθειες για το Άγιο Πνεύμα. Πρώτον, ότι είναι πανταχού παρόν, γιατί ο Θεός είναι άπειρος και πανταχού παρόν και τα πάντα πληρή. Γι' αυτό και λέμε για το Άγιο Πνεύμα, βασιλεύει, φοράνε το πνεύμα, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Δεύτερον, είναι ομοούσιο με το Θεό Πατέρα, γιατί είναι μέσα στην ουσία και γνωρίζει και τα βάθη της ουσίας του Θεού Πατρός. Και τρίτον, διακρίνεται ως πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα από το Θεό Πατέρα. Ο Θεός Πατέρας είναι ο ερευνόμενος και το Άγιο Πνεύμα είναι το πρόσωπο που ερευνά το Θεό Πατέρα. Και μόνο αυτό το εδάφιο να υπήρχε, αγαπητοί τηλεθεατές, ήταν υπεραρκετό να καταλάβουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, προσωπικότητα μέσα στην ουσία του Θεού.
το Άγιο Πνεύμα έχει εγώ συνείδηση της υπάρξεώς του. Πώς λέμε εγώ θα κάνω τούτο, εγώ θα πάω εκεί, εγώ αποφασίζω. Όπως εγώ έχει ο Κύριος ο Χριστός. Πώς λέγει ο Κύριος μας ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ή εγώ λέγω ο Πατέρας κλπ. Έτσι τέτοιο εγώ έχει και το Άγιο Πνεύμα. Πού το λέγει αυτό η Αγία Γραφή? Το λέγει, το ένα το λέγει στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων, στο στίχος 19 και 20 Πράξεις. Αλλά πρωτού προχωρήσουμε, με ειδοποιούν ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, αγαπητοί τηλεθέτε. Ανακοίνωσης. Επιπλοδιάλυση λόγω εξώσεως. Έπιπλα που δεν θα τα ξαναβρείτε. Τιμές κάτω του κόστους. Σαλόνια Μοντέρνα 95.000. Σύνθετα τριών τεμαχίων 85. Τραπεζαρίες 6 καρέκλες οξιά 85. Σύνθετα κλασικά τριών τεμαχίων 165. Κρεβατοκάμαρες λάκα 110. Και χιλιάδες επιπλοεκπλήξεις. Ανοιχτά όλη την ημέρα και Κυριακές πρωί. Σας περιμένουμε στο Παγκράτη Φορμίωνος 4. Τηλέφωνο 7252-240. Συνεχίζω, αγαπητοί τηλεθεατές, με την παρουσίαση εδαφείων που δείχνουν ότι το Άγιο Πνεύμα έχει εγώ συνείδηση, δηλαδή της υπάρξεώς του, της προσωπικότητας, της υποστάσεώς του, αυτοσυνειδησία. Πράξεις γιώτα κεφάλαιο, 10ο κεφάλαιο, στίχους 19 και 20. Του δε Πέτρου διενθυμουμένου περί του οράματος είπεν αυτό το πνεύμα. Ιδού άνδρες τρεις ζητούσισε. Αλλά αναστάς κατάβηθη και πορεύου συν αυτής μηδέν διακρινόμενος, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς. Είδε ένα όραμα ο Απόστολος Πέτρος, ένα εντόνι με ακάθαρτα ζώη και άκουσε μια φωνή, σφάξε και φάει. Και ενώ σκεπτόταν τι άραγε να σημαίνει αυτό το, τι να συμβολίζει αυτό το όραμα, το νόημά του, τότες λέγει, είπε το πνεύμα, μίλησε το Άγιο Πνεύμα, μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Πώς μιλάει ο Κύριος μας ο Χριστός, πώς μιλάει σε διάφορες περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη ο Γιαχβέ Πατέρας. Και τι είπε, να τα λόγια που είπε στον Απόστολο Πέτρο το Άγιο Πνεύμα. Σήκω πάνω, κατέβα μαζί μας και μη σκέπτεσαι, μην έχεις κανένα ενδιασμό, διότι εγώ τους έστειλα τους απεσταλμένους του Κορνηλίου. Εγώ τους απέστειλα, εγώ. Πώς λέμε εγώ ο Θεόδωρος, εγώ ο Γιώργος, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή που λέγει ο Κύριος μας. Έχει εγώ. Και στο γιώτα γάμα κεφάλαιο των πράξεων, στο στίχο 2 διαβάζουμε τα εξής. Λειτουργούν τον δε αυτόν, αναφέρει πιο πάνω, τον Παύλο, μερικούς αποστόλους που, και συνοδούς των αποστόλων που ενίστευαν. Λειτουργούν τον δε αυτόν, το Κυρίο και νηστευόντων, είπε το Πνεύμα το Άγιο, μίλησε το Άγιο Πνεύμα, μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Πώς λέγει ο Θεός Παλαιά Διαθήκη, τα δε λέγει Κύριος, και αρχίζουμε να διαβάζουμε, αν ήμασταν οι προφήτες, να ακούμε τι λέγει ο Κύριος. Αφορίσατε δι μη, η προσωπική αντωνυμία μη. Όσοι τελείωσαν το παλιό λύκειο ή και τώρα όσοι κάνουν αρχαία, ξέρουν την αντωνυμία μη, μια μικρογιώτα. Ξεχωρίσατε για μένα, πώς λέμε, αυτό το πιάτο είναι για μένα, ή αυτά τα χρήματα είναι δικά μου, ένα παράδειγμα. Ξεχωρίσατε για μένα τον Βαρνάβα και τον Παύλο στο έργο το οποίο προσκέκλυμε αυτούς. Εγώ πάλι, εξυπακούτε σαν εγώ, το προσκέκλυμε αυτούς. Εδώ το Άγιο Πνεύμα προσκαλεί πρόσωπα για την Ιεραποστολή. Έχει το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εγώ. Τι άλλο έχει το Άγιο Πνεύμα? Για το Άγιο Πνεύμα η Γραφή εκφράζεται με την έννοια που εκφραζόμαστε εμείς περί προσώπου. Διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχο 13, το εξής. Όταν δε έλθει εκείνος, δεικτική αντωνυμία που αναφέρεται σε πρόσωπο, στη συνέχεια τι έπρεπε να πει? Θα έπρεπε να πει σε αρσενικό γένος. Δεν λέγει όμως έτσι. Το πνεύμα της αληθείας. Βλέπετε το παράδοξο της συντάξεως. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν πρόσωπο, θα έπρεπε να πει όταν έλθει εκείνο το πνεύμα το Άγιο, και μάλλον και από αυτό πάλι συμπέραμα δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε, αλλά λέγει εκείνος, ενώ είναι στη συνέχεια το Άγιο Πνεύμα σε ουδέτερο γένος, για να μας διδάξει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, προσωπικότητα, δεν είναι απλά μία δύναμη. Όταν δε έλθει εκείνος, επεξήγησε το πνεύμα της αληθείας, είναι το πνεύμα της αληθείας, γιατί είναι η αλήθεια. Θα σας οδηγήσει σε ολόκληρη την αλήθεια. Και βέβαια για να οδηγήσει κάποιον άλλον στην αλήθεια, θα πρέπει να είναι λογικό για να μπορεί να διδάξει αυτή την αλήθεια.
Είναι αυτονόητο. Διότι δικαιολογεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα οδηγήσει τους, την Εκκλησία, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σε ολόκληρη την αλήθεια. Όπως βλέπετε, η Εκκλησία έχει ολόκληρη την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλή σε αφέ αυτού, έχει αυτό, έχει υπόσταση, ξεχωριστή. Αλλά τι συμβαίνει? Εδώ εκφράζει τις σχέσεις, τις εσωτερικές σχέσεις των προσώπων της θεότητος, αποκαλύπτει ο Κύριος μας. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα να ακούσει θέλει λαλήσει. Το Άγιο Πνεύμα ακούει, όπως και ο Ιώσα λέει αλλού η Γραφή, στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, ακούει από το Θεό Πατέρα. Και ό,τι ακούει από το Θεό Πατέρα, λαλεί μέσα στην Εκκλησία ή στους Αγγέλους, ας πούμε. Και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας δηλαδή, σε ουδέτερο αρσενικό του εκείνος, και το Άγιο Πνεύμα στη συνέχεια είναι ουδέτερο, θα δοξάσει εμένα. Το Άγιο Πνεύμα δοξάζει με την έλευσή του στον κόσμο τον Ιησού Χριστό. Τον αποδεικνύει ότι δεν ήταν απατεώνας, αλλά ότι ήταν αληθινό Μεσσίας, ότι είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και δεν ήταν ένας απατεώνας όπως τον κεβλάσμος, όπως τον κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι και τον εσταύρωσαν στη συνέχεια. Διότι εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Και στη συνέχεια λέει όσα ενέχει. Στο δε γιώτα δέλτα κεφάλαιο του Ιωάννη πάλι, στο στίχο 26, διαβάζουμε τα εξίδια το Άγιο Πνεύμα. Ο δε παράκλητος, παράκλητος μέσα στην Αγία Γραφή, ονομάζεται και ο Ιησούς Χριστός σε δύο εδάφια. Στο γιώτα δέλτα κεφάλαιο, το στίχο 16, ονομάζεται αυτό το παράκλητο, και στην πρώτη, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, πάλι ονομάζεται παράκλητο Ιησούς τον εαυτό του. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου. Βλέπετε ότι το Άγιο Πνεύμα πέμπεται εν το ονόματι Ιησού Χριστού. Εκείνος ο παράκτος θέλει σας διδάξει πάντα. Είναι ο παντογνώστης του Άγιου Πνεύμα. Για σκεφτείτε να είναι μια δύναμη και να μας διδάξει τα πάντα. Μας διδάσκει ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, γιατί είναι λογικό πρόσωπο. Είναι λογική υπόσταση, είναι πρόσωπο, είναι προσωπικότητα. Αλλιώς ο ηλεκτρισμός πώς θα μπορέσει να μας διδάξει? Και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπα σε εσάς. Και επειδή πολλά ταλισμόνουσαν οι Απόστολοι, λέει θα έρθει το Άγιο Πνεύμα παράκλητος και εκείνος σας τα υπενθυμίζει. Δεν ξεχνάει τίποτα το Άγιο Πνεύμα. Αλλού το Άγιο Πνεύμα λέει η Γραφή ότι είναι η αλήθεια. Πού το λέει? Α Ιωάννου ε6, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια. Δεν λέει ότι είναι η δύναμη. Είναι η αλήθεια. Πώς λέει ο Χριστός ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια? Ή στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ιερεμία, λέει ότι ο Θεός είναι ο αμήν, ο αληθινός. Ό,τι δηλαδή έχει ο Πατέρας, ο Υιός έτσι έχει τέτοια ονομασία, έχει και το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο ισότιμο με τον Πατέρα και τον Υιόν. Μαθαίου κ. 19 λέει: πορευτέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός, ένα πρόσωπο, και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Βλέπουμε λοιπόν, ενώ είναι ένα το όνομα, δηλαδή εκφράζει την ουσία, τη μία ουσία, τη μία φύση. Στη συνέχεια συμπαραθέτει τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εάν βέβαια το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν πρόσωπο, δεν θα το έθετε παράλληλα με τον Πατέρα και τον Υιό, απλά θα έλεγε στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Τίποτα περισσότερο. Γιατί μέσα στην έννοια του Πατρός είναι και όλες οι ιδιότητες του. Δεν θα έλεγε και στο όνομα του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Αγία Γραφή, το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται ο Θεός. Στο βιβλίο των Πράξεων, ε3-4. Πήγε ένα ζευγάρι, ο Ανανίας και η Σαφθήρα, είχαν πουλήσει ένα κτήμα, πήραν κάποια χρήματα από αυτήν την πώληση του κτήματος και έδωσαν ένα μέρος των χρημάτων. Το άλλο το κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά είπαν ψέματα. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Πέτρος: δεν είπατε ψέματα σε ανθρώπους, αλλά είπατε ψέματα στο Θεό. Είπατε ψέματα, λέει συνέχεια, στο Άγιο Πνεύμα. Ο Θεό, δηλαδή, στο πρόσωπο που είπατε ψέματα, στο Θεό που είπατε ψέματα, λέει, είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να πει κανείς ψέματα στο Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί είναι η υψίστη προσωπικότητα μέσα στη θεότητα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και γνωρίζει τα πάντα. Ερευνά τις καρδιές μας, όπως ερευνά και τα βάθη του Θεού Πατρός. Στην δε Β' Θεσσαλονικής Γ' 5, τι λέγει ο Παύλος? Ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Τι κάνει νιάω στα κεραμίδια, όπως λέει ο λαός? Επαναλαμβάνω, ο Κύριος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Κύριος, ο ένας και μοναδικός Κύριος, ο όλος Θεός. Να κατευθύνει τις καρδιές των χριστιανών στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού. Ονομάζεται ο Γιαχβέ. Αν υπάρχουν αυτήν την ώρα, και υπάρχουν
άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από τις διδασκαλίες της εταιρείας Σκοπιά δεν έχουν παρά να ανοίξουν τον ψαλμό 95 κατά το μαστορωτικό, στίχους 7-11, εκεί μιλάει ένα πρόσωπο που είναι ο Γιαχβέ από τα λόγια που λέγει, και στη συνέχεια, αφού καταλάβουμε ότι είναι ο Γιαχβέ, δεν υπάρχει καμία δυσκολία, να πάνε στην προς Εβραίους επιστολή στο γάμα κεφάλαιο στίχους 7-11, για να δουν ότι αυτός ο Γιαχβέ που ομιλεί στον 25ο ψαλμό στους στίχους 7-11 δεν είναι ούτε ο Πατέρας ούτε ο Υιός, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα. Επαναλαμβάνω, απευθύνουμε σε αυτούς που έχουν επηρεαστεί από τον ψευδοπροφήτη και ψευδοδιδάσκαλο που λέγεται εταιρεία Σκοπιά, δηλαδή οργάνωση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, να ανοίξει ψαλμός 95, 7-11 στίχο, ομιλεί ο Γιαχβέ, το πρόσωπο ομιλεί είναι ο Γιαχβέ, και αυτός ο Γιαχβέ μας επεξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο γάμα κεφάλαιο 7-11 ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ούτε, επαναλαμβάνω, ο Πατέρας ούτε ο Υιός. Και στον Ιερεμία λάμδα α πάλι, ας το διαβάσουμε. Ιερεμία λάμδα α στίχο 31 το εξής. Ιδού έρχονται ημέρα, λέγει Κύριος, λέγει Γιαχβέ, και θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέαν. Για να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός ο Γιαχβέ, ο οποίος υπόσχεται ότι στην μεσιακή εποχή θα συνάψει με τον Ισραήλ νέα διαθήκη. Σύμφωνα με την προς Εβραίους επιστολή, στο Ι' κεφάλαιο στίχος 15-16 είναι το Άγιο Πνεύμα. Εβραίους, Ι' κεφάλαιο στίχο 15-16. Μάρτυρη δε εις εμάς και το Πνεύμα το Άγιον. Δίδει την μαρτυρία σε εμάς και το Πνεύμα το Άγιον. Διότι αφού είπε πρώτερον, και τώρα μας παραπέμπει ο Παύλος, τι είπε πιο μπροστά το Άγιο Πνεύμα και πού το είπε, και μας παραπέμπει στο εδάφιο που σας διάβασα προλίγο. Αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς αυτούς μετά τις ημέρες, λέγει Κύριος, το Άγιο Πνεύμα, θέλω δώσει τους νόμους μου στας καρδίας αυτών και θέλω εγγράψει αυτούς επί των διανοιών κλπ. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα καταπληκτικό εδάφιο, αυτό το διαβάζω και κλείνω, είναι πάρα πολλά τα εδάφια που δείχνουν την προσωπικότητα και θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ, στη Β' Κορινθίους γάμα κεφάλαιο, διαβάζουμε το εξής εκπληκτικό για το Άγιο Πνεύμα. Στίχους 16-18. Η νίκα δεν επιστρέψει όταν ο Εβραίος, ο Ιουδαίος, ο άπιστος επιστρέψει προς Κύριον. Είναι φρασιλογία παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα παρμένη από το Έξοδος λάμδα δέλτα στίχο 34. Όταν ο άπιστος Ιουδαίος επιστρέψει προς τον Κύριο, προς τον Γιαχβέτσιν στην Εβραϊστή Έξοδο, αφαιρείται το κάλυμα της ψυχής, το κάλυμα από τους οφθαλμούς του νόος. Η εικόνα είναι από το κάλυμα που φορούσε μου εσείς όταν κατέβαινε από το Σινά. Ο δε Κύριος, ο δε Γιαχβέ, αν το θέλουν στην Παλαιά Διαθήκη όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, το πνεύμα εστί. Δεν λέω ο Κύριος είναι πνεύμα, ή πνεύμα είναι ο Κύριος, αλλά ο Κύριος είναι το πνεύμα. Το πνεύμα, το Άγιο είναι ο Κύριος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι όλος Θεός. Είναι ο Γιαχβέ, έχει όλη την ουσία. Εδώ δεν εκφράζει απλά μια ιδιότητα του προσώπου, αλλά αυτήν ταύτη την ουσία του προσώπου. Και όλοι δε εμείς οι χριστιανοί, με το πρόσωπο χωρίς κάλυμα, σαν σε καθρέφτη βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου και αλλάζουμε με μορφές από δόξα σε δόξα, απολάμψαμε καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος, όπως είναι φυσικό να συμβαίνει, από το Κύριο Πνεύμα, γενική του Κυρίου Πνεύματος. Από εδώ είναι παρμένη και οι φράσεις που λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Και στο πνεύμα το Κύριον των Ζωπιών, στο πνεύμα το Άγιον των Κύριων των Ζωπιών. Από εδώ είναι, το πνεύμα το Κύριον. Κύριος ο Πατέρας, Κύριος ο Υιός, Κύριος και το Άγιο Πνεύμα. Να προσέξουν μόνο αυτοί που έχουν την μετάφραση της βιβλικής εταιρείας του Βάμπα. Έχει λάθος μετάφραση εδώ ο Βάμπας, είναι ένα από τα λάθη που έχει η μετάφρασή του και είναι σοβαρό αυτό το λάθος. Και διαβάζω πως είναι λανθασμένη μετάφραση. Από δόξης δόξαν καθώς από του πνεύματος του Κυρίου, όπως το έχει μεταφράσει ο Βάμβας, άλλο το πνεύμα το Άγιο και άλλο ο Κύριος. Ενώ δεν είναι στο κείμενο, το κείμενο μας ενδιαφέρει, αυτή η μετάφραση έχει λάθη ούκο λίγα. Διαβάζω το κείμενο όπως γράφτηκε από το χέρι του Αποστόλου Παύλου. Καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος, όπως είναι φυσικό από το Κύριο Πνεύμα, γενική του Κυρίου Πνεύματος.
Είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, πρόσωπο, προσωπικότητα. Είναι ο Κύριός μας, ο Γιαχβέ, της Παλαιάς Διαθήκης, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν. Είναι το Πνεύμα, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι το πρόσωπο που τελεί το έργο της σωτηρίας των άλλων δύο προσώπων. Μένει αιώνια στην Εκκλησία, μας αναγεννά με το βάπτισμα, μας δίνει χαρίσματα με το χρήσμα, καθαρίζει αμαρτίες με τη μετάνοια και εξομολόγηση, κοινωνούμε τον ακτής των ενεργειών με την πια ευχαριστία. Και Θεός κατά φύσιν ο παράκλητο μας, θεοποιεί, μας κάνει Θεούς κατά χάρη. Εάν είμαστε μέσα στην Εκκλησία συνειδητοί χριστιανοί Ορθόδοξοι, ζώντες τη μυστηρική ζωή και αγωνιζόμενοι με τη βοήθεια, έχοντας την πανοπλία του Παναγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, τότε να είστε σίγουροι ότι αυτήν τη δόξα που λέγει ο Παύλος, τη δόξα του Παναγίου Πνεύματος, θα την αντικρίζουμε εις αιώνας αιώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί σε τελική ανάλυση αυτός είναι ο παράδεισος. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη με την έννοια να έχουμε άμεση κοινωνία με τις άκτιστες ενέργειες της θεότητος. Και βέβαια όχι με την έννοια που σήμερα έχουμε ελαχιστότατη σε σχέση με αυτήν τη δόξα που θα έχουμε στο μέλλοντα αιώνα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, συντόμως είπα ορισμένα πολύ λίγα πράγματα για το Άγιο Πνεύμα. Ας με συγχωρήσει ο παράκτητος που αναφέρθηκα μόνο σε αυτά τα λίγα. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Στην εβδομάδα που μεσολάβησε, όπως γνωρίζετε, δυστυχώς 142 Έλληνες βουλευτές κύρωσαν τη συνθήκη του Σέγγεν ή της Μέγγενης, όπως ευστόχως απεκλείται, γράφει και ελέγχθη. Γιατί αυτή η συνθήκη, που αν είχαμε αληθινή δημοκρατία, θα έπρεπε να έρθει στον ηρωνικά αποκαλούμενο κυρίαρχο λαό, να την κυρώσει ο λαός με την ψήφο. Και αν ο ελληνικός λαός ήθελε την ηλεκτρονική, το ηλεκτρονικό αλυσόδημα, γιατί αλυσόδημα ηλεκτρονικό είναι αυτό, το ηλεκτρονικό φακέλωμα που θα παραχωθεί τον καθένα μας την ώρα που θα γεννηθεί μέχρι την ώρα που θα πεθάνει, και εμάς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, θα έπρεπε να έρθει με δημοψήφισμα στο λαό και ο λαός να αποφανθεί. Όπου υπάρχει αληθινή δημοκρατία, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όχι με μια πλειοψηφία που δεν είναι καν πλειοψηφία 151 βουλευτών, αλλά μια σχετική πλειοψηφία ενέκριναν αυτή τη συνθήκη. Τι είναι αυτή η συνθήκη? Διαβάζω απλά σε τίτλους. Από το ένα άκρο του πολιτικού κόσμου μέχρι το άλλο, ακούστε. Από το ριζοσπάστη. Συμφωνία Σέγγεν. Ηλεκτρονικός μεσαίωνας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Φακέλωμα χωρίς όρια και με τον νόμο. Συμφωνία κατάργησης δικαιωμάτων και ελευθεριών, λέγει ο ριζοσπάστης. Διαβάζω από την ελευθεροτυπία, μέσα στην εβδομάδα. Σέγγεν. Κίνδυνος αυταρχισμού. Ταφ Χριστοδουλοπούλου νομικός. Εισιτήριο αυταρχισμού. Γεράσιμος Γιακουμάτος, Νέα Δημοκρατία. Απειλείται το έθνος. Και πράγματι είναι μια σοβαρή απειλή για την εθνική μας ανεξαρτησία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα του καθενός μας. Μπία Γκουράκης ΚΚΕ. Ποινικοποιούνται οι αγώνες. Δημαράς δίκη. Τρομάζομαι όσους θέλουν το καλό μας. Φώτης κουβέλης συνασπισμού. Οι πολίτες υπό εχμαλωσία. Σε άλλη εφημερίδα. Από τον ελεύθερο τύπο. Ηλεκτρονικό φακέλωμα ή ασπίδα προστασίας. Περιοδηματικό. Σέγγεν. Οι πολέμοι της υποστηρίζουν πως θα καταπατηθούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγώνες για την Ορθοδοξία. Προβληματισμός από τον αδερφό του Σιμίτη. Ο ίδιος ο αδερφός του κ. Πρωθυπουργού έχει σοβαρούς ενδιασμούς με τον τρόπο που κυρώθηκε η συνθήκη που δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Associated. Διάκειται η κακυποψία των Ελλήνων και τις αρχές. Ολονύχτε διαμαρτία και προσευχή έξω από τη Βουλή. Στην εξουσία. Αλήθειες και ψέματα για συνδράσεις που προκάλεσε στην Ευρώπη. Εδώ διαβάζω μόνο δύο σημεία. Υπάρχει δυνατότητα να σας παρακολουθούν Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη Δανείοι, Πορτογάλοι, αστυνομικοί στο χωριό σας. Ναι, και μάλιστα οπλισμένοι. Και πάλι όμως με τις στενείς συνεργασίες της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό μας μάρανε, αν δεν είναι και η ελληνική αστυνομία. Και μετά από αιτιολογημένο αίτημα. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο αστυνομικοί να συνεχίσουν την καταδίωξη στο βάθος άλλης χώρας σε βάθος 20 χιλιόμετρων χωρίς ειδοποίηση της τοπικής αστυνομίας. Και στην 7η ερώτηση, το Σέγγεν είναι μόνο η αρχή. Για προσέξτε το αγαπητοί τηλεθέτη αυτό. Ναι, η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης πηγαίνουν για ομοσπονδιοποίηση, καταργηθούν το έθνος κράτος, εκείνος τελικός στόχος, και θα σας διαβάσω ένα κείμενο μετά.
Δημιουργεί την ανάγκη ομοσπονδιακής αστυνομίας. Ήδη δημιουργείται η Ευρωπόλ, η πανευρωπαϊκή αστυνομία με πολλά δικαιώματα δίωξης, παρακολούθησης και σύλληψης. Θα ακολουθήσει η στενότερη συνεργασία και στον τομέα της δικαιοσύνης. Ναι, το Σέγγεν είναι η αρχή της δυσάρεστης πλευράς μιας ενιαίας Ευρώπης. Όσοι έχετε αυτιά, ανοίξτε τα και τα ακούστε τα, και όσοι έχετε μάτια, προσέξτε τα. Αποτέλεσμα, έγιναν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από πιστούς χριστιανούς Ορθοδόξους. Στις συγκεντρώσεις αυτές ήταν και νεομερολογίτες και παλιμερολογίτες. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί οι Ορθόδοξοι ενώνονται στην πράξη προ των κοινών εχθρών. Ήταν και κληρικοί και μοναχοί. Δυστυχώς δεν υπήρχε ουδής ιεράρχης. Ουδής, και αυτό είναι πολύ θλιβερό και αποτελεί ντροπή για τους ιεράρχες μας. Τα πρόβατα αναγωνίζονται και μερικοί ελάχιστοι ποιμένες να είναι με το ποιμνιό τους. Αλλά και είναι και παρήγορο, διότι υπάρχει αυτή η ζωντάνια για να αντιδράσει ο λαός του Θεού σε ό,τι θέλει, επιβουλεύεται την ελευθερία του, αλλά και την ελευθερία της συνειδήσεώς του και ότι προσβάλλει και πλήττει το θρησκευτικό του πιστεύω. Αποτέλεσμα, την πρώτη ημέρα, τη Δευτέρα, στην προσπάθεια να εισέλθουν συγκεντρωθέντες στο προάβλιο της Βουλής, έγινε χρήση δακρυγόνων, καπνογόνων. Τραυματίστηκε, όπως ξέρετε και θα πληροφορηθήκατε, ο πατήρ Μάξιμος, και συνελήφθη, διακομή στο νοσοκομείο στο Λαϊκό, που παρέμεινε μέχρι την Πέμπτη φρουρούμενος από 6 μάλιστα άνδρες, όπως μου ανέφερε ο ίδιος, και παρεπέμφθη στον εισαγγελέα με, ακούστε τα, αδικήματα κατά την αστυνομία για στάση, υποκίνηση σε στάση και για πρόσκληση σε διάπραξη πλημελημάτων. Απελογήθη και αφέθη ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς ρόλους. Συνελήφθη επίσης ο Παναγιώτης Λεμπέσης και το ίδιο και εκείνος παραπέμφθηκε. Και αξίζει να διαβάσω αυτά που λέγει ο αδελφός Παναγιώτης Λεμπέση, τα διαβάζω στην εφημερίδα. Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και όσοι από εσάς είστε Ορθόδοξοι έχετε ιερή υποχρέωση να αγωνιστείτε για να μην μας διοικούν μασόνοι. Ο Κύριος μας θέλει μάρτυρες και ομολογητές. Ο κατηγορούμενος δάκτωρης αναφερόμαστε στην εξέλιξη που είχε διαμαρτύρια των πιστών για την υπογραφή συνθήκης του Σέγγεν. Δεν δημιουργήσαμε επεισόδια κλπ. Την έντονη αντίρρηση εξέφρασαν πολλοί βουλευτές. Δυστυχώς, 142, θα διαβάσουμε την άλλη Κυριακή τα ονόματά τους που ψήφισαν. Να ξέρετε ποιοι ψήφισαν αυτή τη συνθήκη, που θέλησαν να μας αλυσοδέσουν με αυτό το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό. Γιατί στη συνέχεια θα θελήσουν να εφαρμόσουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Εκεί θα μας βρουν ογκόλυθους, δεν το συζητάμε. Διαβάζω μόνο απόσπασμα από τη δήλωση των αγιοριτών πατέρων σχετικά με τη συνθήκη της Σέγγεν. Έχουμε χρέος να δηλώσουμε απόσπασμα, είναι. Με οδύν εκ των προτέρων ότι παρά την καλή μας συνεργασία με την ελληνική πολιτεία και τις περαιτέρω προοπτικές που έχουν διανοιχθεί, μια ενδεχόμενη προσπάθεια εφαρμογής των συμβάσεων του Σέγγεν στη χώρα μας και μάλιστα με τον αναγκαίο επακολουθό της στην έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τη χρήση του ενιαίου κώδικα αριθμού Μητρώου, ΕΚΑΜ, θα έχει ως φυσική συνέπεια να εύρει η πολιτεία όλους ανεξαιρέτους τους αγιορείτες αντιμέτωπος ως αντιρρησίες συνειδήσεως. Το ίδιο θα βρει και εμάς ως αντιρρησίες συνειδήσεως, αν θελήσουν να μας επιβάλλουν ηλεκτρονική ταυτότητα με τον ΕΚΑΜ και με την μία αναγραφή του θρησκεύματος. Μάλιστα, ο κύριος Πάγκαλος χρησιμοποίησε βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς εναντίον εκείνων των βουλευτών οι οποίοι εναντιώθηκαν και πρωτοστάτησαν κατά της ψηφίσεως του Σέγγεν. Αλλά θα ήθελα να διαβάσω κάτι. Διάβασα από την εφημερίδα ότι η συνθήκη είναι η απαρχή για την ομοσπονδοποίηση. Είναι της Ευρώπης για την δημιουργία ομοσπονδιακής αστυνομίας. Έχω μπροστά μου ένα μασονικο-θεοσοφικό κείμενο που αριθμεί μερικές δεκάδες έτη από τότε που εξεδόθη, δεν την αναφέρω την προστάλλη. Ακούστε για αυτά και κρατήστε το σημείο στο μυαλό σας για να καταλάβετε αυτά που γίνονται σήμερα, ότι δεν είναι τυχαία. Παγκόσμιος κυβέρνησης. Πείθεται καθένας ότι είναι πια παράλογη η χωριστή ύπαρξη των εθνών με την παλιά βάση κρατικής κυριαρχίας. Η παγκόσμιος κυβέρνησης δεν είναι πλέον ουτοπία, είναι ζωτική ανάγκη. Η εθνική κυριαρχία είναι στην εποχή μας μια παραγεγραμμένη οπτική απάτη. Διαβάζουμε σε αυτό στο θεοσοφικό μασονικό κείμενο. Παρακάτω, στο ίδιο. Μάλιστα. Θα χρειαστεί απαραίτητος η τροφή και η στρατιωτική ισχύς του κόσμου να υπαχθούν σε ένα και τον αυτόν έλεγχο. Αυτό είναι το πρώτο καθήκον.
Η κίνηση των νομισμάτων, σας θυμίζει τίποτα με το IQ, καθώς και του πληθυσμού, έλεγχος πληθυσμών, έλεγχος γεννήσεως, σας θυμίζει τίποτα, πρέπει να ελέγχονται από παγκόσμιο οργανισμό. Αυτό σημαίνει κατάργηση των εθνικών στρατών, κατάργηση των σημερινών πιστωτικών ιδρυμάτων, περίπατου η δραχμούλα, που εκφράζει και την εθνική μας ταυτότητα, και αντικατάστασή τους με παγκόσμιο στρατό και παγκόσμιο πιστωτικό και νομισματικό σύστημα IQ. Κρατήστε τα στα μυαλά σας. Και στο ίδιο, κατά το σχέδιο, όχι εντός αγών, τα έθνη κράτη δεν αναγνωρούνται πλέον και τα μέλη των οργανισμών του παγκοσμίου κράτους εκλέγονται ένα για κάθε εκατομμύριο πληθυσμού του κόσμου. Είναι πολύ αποκλειπτικά αυτά που λέγει εδώ και μερικές δεκαετίες, πάρα πολλές δεκαετίες, τα διαβάζουμε σε αυτό στο μασονικό θεοσοφικό περιοδικό. Έτσι λοιπόν, αυτά δεν είναι τυχαία που συμβαίνουν με Σέγγεν, με Μάστριχτ, και αύριο θα έχει τη διακυβερνητική και θα υπάρξουν τροποποιήσεις. Ερήμην του κυριάρχου λαού. Γι' αυτό και κλείνω την ομιλία με αυτό που δήλωσε στην εφημερίδα Νίκη στις 12/6/97 ο τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Στάκης Παπάς, σε συνέντευξη που έδωσε τα εξής χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή της συνθήκης παραμένει εκκρεμής. Πρέπει να την μπλοκάρει η κοινωνία. Μπλοκάρει το έχει εντός εισαγωγικών. Αδελφοί μου, αγαπητοί τηλεθέτε, έχουμε το πνεύμα του Άγιου Ορθόδοξη Εκκλησία. Μένει αιώνια. Ούτε ένα πλανήτη την αφήσει. Την αφήνει. Θα πρέπει όμως να ζούμε την κατά Χριστό ζωή, γιατί το Άγιο Πνεύμα, λέγει η Γραφή, μας δίνει πνεύμα Ανδρείας. Δεν μας δίνει δειλία. Και θα συνεχίσουμε όμως πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και μερικοί κληρικοί που αποκοιμίζουν πνευματικά τους παιδιά, τα φυσικάδων. Δεν είναι τίποτα τούτο, δεν είναι τίποτα το άλλο. Μην δείτε σημασία, μην ανησυχείτε. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε Θεό με τον κύριο Σωτρόπουλο, εκτενέστατα γύρω από το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος και κυρίως των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Χαίρετε, ο Παράκλητος μαζί σας.